Κοντά μας ο προπονητής της ΕΠΣ, το δεκανήσου, ο κύριος Γιώργος Τριχιάς. 5-0 και 3-0, δύο νίκες σήμερα για την ομάδα σας. Πώς είδατε τα μάτια σήμερα? Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι πρωταρχικός στόχος το αποτέλεσμα. Ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ είναι να εφαρμόσουμε τον τίτλο τον οποίο λέγεται αυτό το πρωτάθλημα, δηλαδή προεπιλογή αθλητών για τις εθνικές ομάδες. Άρα ο στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε όσο δυνατόν καλύτερα τα προσόντα και τα χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού για να επιλεχτούν από κάποιες ιδανότερες ομάδες ή ακόμα καλύτερα για τις εθνικές. Το αποτέλεσμα όλα τα χρόνια με αφήνει αδιάφορο. Χαίρομαι γιατί χαροποιεί τα παιδιά η νίκη και το αποτέλεσμα, αλλά μέχρι εκεί. Το ότι γίνονται μέρες που τα παιδιά έχουν σχολεία και προπονήσεις, σας φαντάζομαι θα γίνονται κάποιες μέρες. Υπάρχει κάποιο, πώς αντιμετωπίζετε? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε και το πρόβλημα το οποίο υπάρχουν παιδιά από άλλα νησιά και πρέπει να μαζευτούν για προπονήσεις. Είναι λίγο δύσκολο, άρα προσπαθούμε πριν τα παιχνίδια μία-δύο μέρες να κάνουμε προπονήσεις. Το γνωρίζουν οι αθλητές και οι ομάδες ότι υπάρχει αυτή η διαδικασία και αυτό το πρόβλημα, αλλά προετοιμάζονται ώστε να χάσουν στο δυνατόν λιγότερες μέρες, γιατί και για μένα προσωπικά προτεραιότητα έχει το σχολείο και μετά όλα τα άλλα. Αν μπορέσουμε να τα συνδυάσουμε είναι ακόμα καλύτερο. Οι φετινές ομάδες που μπορούν να φτάσουν? Κοιτάξτε, δεν είναι στόχο να φτάσουν κάπου οι ομάδες. Το ζητούμενο είναι όσο προχωράμε να μπορέσουν τα παιδιά να δεθούν μεταξύ τους, να παρουσιάσουν καλύτερο πρόσωπο και να μπορέσουν αυτό που είπαμε να επιλέξουμε καλύτερα κριτήρια ομοσπονδιακή. Άρα όσο περισσότερο παίζεις, τόσο περισσότερες φορές μπορούν να σε δουν. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τυχίως πώς την είδατε? Σίγουρα στην K14 υπάρχει, από ό,τι μιλάω και εδώ, δεν υπάρχει πολύ μεγάλο πρωτάθλημα, αλλά υπάρχει μια αδυναμία λίγο στην επιλογή των παιδιών, μάλλον στον αριθμό των παιδιών. Αλλά η K16 ήταν πολύ ανταγωνιστική, αρκετά δυνατή ομάδα και καταλαβαίνουμε και το γνωρίζουμε όλοι ότι το σκορ, αν να το πούμε, ξεκλειδώσει στο ξεκίνημα, είναι τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Αν δεν είχαμε καταφέρει να πετύχουμε νωρίς τον γκολ, θεωρώ ότι θα ήταν ένα ντέρμπι. Κοντά στον προπονητή των Μειχτών της Χίου, ο Χριστόφορος Τσατσαρώνης, δύο ήττες σήμερα για την ομάδα μας, 5-0, 3-0. Πώς ήταν τα σημερινά παιχνίδια? Αν σας πω φυσιολογικά, θα είναι κακό για μερικούς και μερικοί θα το κρίνουν. Έχουμε τεράστια διαφορά το ποδοσφαιρό μας. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά αυτά που είναι στη Μειχτή έχουν το δύσκολο έργο να αντιμετωπίσουν ομάδα, όπως είδατε, ανώτερης κατηγορίας. Δεν έχουμε καμιά σχέση. Κάθε νοσηλιακός, σήμερα είμαι εγώ, αύριο θα είναι κάποιος άλλος, πρέπει να διαχειριστεί ορισμένα παιδιά. Αυτή τη στιγμή τα Δωδεκάνησα και η Ρόδος πιο συγκεκριμένα έχει 70 σωματεία. Εμείς έχουμε 4 σωματεία στην K16, τα οποία για αυτά ενώνονται μεταξύ τους για να κάνουν το πρωτάθλημα. Κάθε νοσηλιακός πρέπει να βρει έτοιμους παίκτες και να τους δουλέψει και ένα σύστημα, μια τακτική, μια φορά την εβδομάδα που κάνουμε προπόνηση. Υπάρχει τεράστια διαφορά πάνω σε δύναμη, σε τεχνική, πάνω σε πολλά πράγματα. Ότι οι αγώνες γίνονται καθημερινές μέρες που τα παιδιά περισσότερα έχουν σχολείο, όλα σχεδόν. Πώς το αντιμετωπίζετε? Εσείς να έρθετε μια φορά τη Δευτέρα να δείτε, όχι θα πως άλλαζε πολύ τα πράγματα και η αγωνιστικότητα, αλλά αυτή τη στιγμή κάθε Δευτέρα. Μία φορά την εβδομάδα έχουμε γήπεδο, μία φορά την εβδομάδα από τις 2.30 μέχρι τις 5 και 4. Και σε αυτή τη μία μισή ώρα, δύο ώρες πρέπει να κάνουν και δύο ομάδες. Αυτό είναι η μάζοξή μας. Λοιπόν, βλέπετε συνθήκες εργασίας, αλλά είπα το πιο σπουδαίο από όλα είναι πώς δουλεύουν τα παιδιά σε ομάδες και τις επιλογές που έχει ο κάθε ενωσιακός προπονητής. Δηλαδή, οι επιλογές που έχουμε εμείς είναι λίγες. Οι επιλογές που έχουν είναι φυσιολογικό. Οι Δωδεκάνησα είναι πολλές. Οι παραστάσεις που έχουν τα Δωδεκάνησα έχουν τρεις ομάδες στην Γαμαθνική, έχουν μια ομάδα στην Πιατριανική. Από ό,τι μου λέει ο προπονητής τους, θα μπορούσαν να παίζουν σε ανώτερη κατηγορία. Επειδή είναι μικρούς, φαίνεται δύσκολο να μιλούν. Αυτό μου είπε ο προπονητής τους, που θα το πω και εσάς. Παίχτες δηλαδή που είναι, θα μπορούσαν να παίξουν σε ανώτερη κατηγορία. Σε εθνική κατηγορία Γάμα, Εθνική που έχουν τρεις ομάδες και μία οικοτέσσερις. Ενώ εμείς τέτοιες παραστάσεις και τέτοιες δυνατότητες και τέτοια προοπτική για τα παιδιά που παίζουν δεν υπάρχει, πού θα πάνε τα παιδιά? Δηλαδή να κάνουν θυσίες, πού θα πάνε? Πλέον η ομάδα έχει άλλες τρεις αγώνες να δώσει σε αυτή τη φάση. Αυτή τη στιγμή καλείται να αντιπροσωπεύσει όσο μπορούμε καλύτερο το ποδόσφαιρο της Χίου και να φέρουν όσο μπορούν να κοιτάξουν στα μάτια τις αντίπαλες ομάδες. Σήμερα υπήρχε ενθουσιασμός στην αρχή. Δεν θέλω να κρίνω τι αθεώς φυλάξει, ούτε τα παιδιά είναι καριέρας. Απλώς θέλω να σας ξαναδώ
όταν πάμε να παίξουμε εμείς στις Κυκλάδες ή στη Μυτιλίνη, γιατί υπάρχουν τα βίντεο, ποιοι διαιτητές μας παίζουν εκεί. Και ποιοι παίζουν εδώ, εδώ παίζουν αξιολογημένοι διαιτητές. Για όποιους δεν ξέρουν, αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος της Κυκλάδων είναι μέσα στην ΕΠΟ. Αντιπρόεδρος τι είναι. Ο διαιτητής πρέπει να είναι τέλειος και να τα σπόρια να τα δώσει ακόμα και σε αυτούς. Εντάξει, δεν θέλω να μιλάω για τη διαιτησία, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Υπάρχει μια ομάδα έτοιμη από τη μια και από την άλλη μια ομάδα που προσπαθεί να κάνει αρχημίες και να βρει παίκτες σε θέσεις από τη στιγμή που δεν έχουμε επιλογές. Γιατί άμα δείτε, στις ομάδες τους δεν έπαιζε κανένα στόπερ από εμάς. Στις ομάδες τους, στα τοπικά, αυτά, στα παιδικά πρωταθλήματα που παίζουν K16, κανένα δεν έπαιζε εδώ. Δεν μπορεί να τους γεννήσεις. Ό,τι βρεις, προσπαθείς να κάνεις. Πρέπει να δουλέψουν πιο πολύ οι ομάδες. Παρά γίνουν κακός, πρέπει να δουλέψουν πιο πολύ. Πάνω στη δύναμη, πάνω στη τεχνική, πάνω στο. Βλέπετε τώρα αυτά τα παιδιά νικούσαν 4-0 και κεγόταν γιατί μια λάθος πάσα ή για ένα ράουτ να φάνε το γήπεδο να βάλουν και πέμπτο. Έτσι έχουν μάθει να παίζουν και έτσι έχουν τις δυνατότητες να παίζουν. Και αν δεν παίξουν έτσι, τους λένε, ξέρεις, άντε στην ομάδα σου έχουμε άλλους να πάρουν. Δυστυχώς εμείς αυτή τη δυνατότητα δεν την έχουμε. Δεν έχουμε αυτές τις δυνατότητες. Πρέπει να προγραμματιστούμε στο ποδοσφαιρό μας.